Δύο, ένα, πάμε. Μαζί μου Γιάννης Καρογερόπουλος και Γιάννης Δάρας. Δύο καλοί φίλοι και συνεργάτες. Την καλησπέρα μας. Είμαστε καλά. Χαρά λοιπόν και τιμή μας, παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη, ο μηχανισμός Αρτέμις ώρας, τι σημαίνει? Ωραία, πολύ καλή ερώτηση για ξεκίνημα. Mm-hmm. Ο μηχανισμός Αρτέμις ώρας. Επειδή πολλοί θα ψάξουν να απαντήσουν στο φυσικό πρόσωπο, τους λέμε λοιπόν από την αρχή ότι οι απαντήσεις σε όλα αυτά που λέμε είναι στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός Αρτέμις ώρας είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ο μηχανισμός στον οποίο πατάμε σαν Έλληνες, σαν ελληνικό έθνος, για να κάνουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια νομική και θεσμική εκπροσώπηση. Διότι έτσι κι αλλιώς βάσει των παγκόσμιων συνθήκων είμαστε κυρίαρχοι ηθαγενείς, αυτόχθονες. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Την κυριαρχία λοιπόν επί των εδαφών μας και επί του πλούτου της Ελλάδας την έχουν μόνο οι κυρίαρχοι αυτόχθονες ηθαγενείς Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ νομικό, είναι νομικός όρος και πολύ συγκεκριμένο. Η ηθαγένεια σημαίνει το γονίδιο, το DNA, η εξαίματο συνέχεια. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ότι με ένα χαρτί θα μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελλήνων. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ξεκινώντας λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει κατασχεθεί. Από το 2010 πλέον έχουν κατασχέσει οποιοδήποτε εθνικό περιουσιακό στοιχείο και έχουν παραιτηθεί από δύο πράγματα. Πρώτον, από την ασυλία των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αν ο δανειστής ζητήσει τα χρήματά του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατάσχει την Ακρόπολη. Έχουν παραιτηθεί και από αυτό οι διαχειριστές κυβέρνηση. Και βέβαια έχουν παραιτηθεί του δικαιώματος το να κάνουν άρση της κατάσχεσης της Ελλάδας. Υπάρχει όμως ένα περιουσιακό στοιχείο του έθνους των Ελλήνων το οποίο δεν μπορεί να κατασχεθεί. Και εδώ έρχεται ο μηχανισμός πάλι από την ώρα του. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο είναι τα 600 δισεκατομμύρια σε ομόλογα Αμερικανικού Δημοσίου 3α, τα οποία είναι κατατεθειμένα από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2012 και επίσημα ανακοινωμένα από τον Αρτέμι Τωσόρα, ο οποίος έκανε μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση. Άνοιξε ένα λογαριασμό υπέρ της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, νομικά σημαίνει υπέρ του κυρίαρχου έθνους των Ελλήνων, δεν άνοιξε λογαριασμό υπέρ της κυβέρνησης, δεν άνοιξε λογαριασμό υπέρ των πολιτών, υπέρ του λαού, αόριστα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Άρα, όταν ανοίγεται λογαριασμός υπέρ της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, σημαίνει ότι αυτόματα γίνεται περιουσιακό στοιχείο του έθνους. Και βέβαια δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά μεταβίβασε και τους τίτλους των ομολόγων στους Έλληνες. Με μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση. Εφόσον πλέον όλα είναι δικά μας ως έθνος, ο Αρτέμις ώρας έκανε ό,τι ήταν υποχρεωμένος να κάνει, και γιατί λέω υποχρεωμένος. Το μνημόνιο είναι πολύ συγκεκριμένο και λέει σε έναν όρο του ότι το χρέος της Ελλάδας μόνο ένας κυρίαρχος αυτόχθον ηθαγενής Έλληνας μπορεί να το αποπληρώσει. Και αυτό γιατί έχουμε την κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας. Άρα ο Αρτέμις γι' αυτό πάντα λέει ότι πατώ πάντα σε παγκόσμιους νόμους, σε συνθήκες, δεν μπορώ να παραβώ τους νόμους. Άρα λοιπόν έκανε αυτό που θα έκανε ο κάθε Έλληνας, ο κάθε αυτόχθον ηθαγενής. Κατέθεσε ένα ποσό συγκεκριμένο, 600 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι για την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Άρα λοιπόν ως Έλληνες έχουμε ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να μηδενίσει όλα τα χρέη μας. Και βέβαια αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορούμε μόνο όλοι μαζί να το πάρουμε, γιατί είναι εξαδιαιρέτολο του έθνους. Γιατί δεν μπορεί να κατασχεθεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο? Διότι έχει κλειδωθεί με σύμβαση δανεισμού. Τι σημαίνει αυτό, απλά για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο? Είναι περιουσιακό στοιχείο των Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες θα δανείσουμε την ίδια μας τη χώρα για να αποπληρώσουμε το χρέος. Η σύμβαση δανεισμού δεν πατάει ούτε στο αγγλικό δίκαιο, ούτε στα μνημόνια, δεν μπορεί κανείς να τα κουμπίσει, ούτε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ μπορεί να κάνει παρέμβαση και να κατάσχει αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Σύμβαση δανεισμού, αν με επιτρέπετε να συμπληρώσω, από τον εαυτό μας εμείς οι ιδιοκτήτες. Άρα, ο πιθανός διαχειριστής μας, που θα μπορεί για λογαριασμό μας να πάρει αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να δεχτεί τους όρους που ακολουθούν εμάς τους ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτόβουλα, ελεύθερα, χωρίς να δεχτεί τους όρους. Και αυτό έγινε για να προστατευτούν τα χρήματα. Απόλυτα βέβαια. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο
Γιατί αυτά όλα γίνονται την ώρα που ήδη οι πολιτικοί ψευτοέλληνες έχουν αφήσει την Ελλάδα να κατασκευθεί. Και κάθε εθνικό περιουσιακό στοιχείο. Προσέξτε ότι έχει τεράστια σημασία. Γι' αυτό και δημιουργείται και το ΤΑΙΠΕΔ, που γίνεται τι, είναι ένα μαγαζί ιδιωτικό που το φτιάχνουν οι κατασχέτες, δανειστές, και εκποιεί την κατασκευμένη περιουσία. Υπέδαφος λέγεται αυτό, από θέματα χρυσού, από θέματα πετρελαίου, μέταλλα. Ποιος θα τα εκποιήσει? Δεν έρχεται ο ίδιος ο τραπεζίτης. Ο τραπεζίτης έχει κρυφτεί, γίνεται απρόσωπος και έχει κρυφτεί πίσω από τι? Πίσω από ένα μαγαζί ιδιωτικό που λέγεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ναι. Εάν δείτε και το ΦΕΚ του 2013, το 18, στις 25 Γενάρη του 2013, το ΦΕΚ 18, θα δείτε ότι παραιτείται η Τράπεζα της Ελλάδος με όλα τις περιουσιακά στοιχεία και παραιτείται και τις ασυλίες των περιουσιακών στοιχείων. Τι περιουσιακά στοιχεία έχει η Τράπεζα της Ελλάδος? Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένα μαγαζί ιδιωτικό, το οποίο καλώς ή κακώς του δόθηκε η διαχείριση. Από ποια περιουσιακά στοιχεία? Από το κτίριό της στην Πανεπιστημίου? Από ποιο περιουσιακό στοιχείο παραιτείται η Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου? Μήπως πρέπει να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά? Εν κατακλείδη, παραιτείται ποιος ακόμα? Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που είναι μέσα στην Ελλάδα, άλλο ιδιωτικό μαγαζί. Δηλαδή τι έχει γίνει τώρα εδώ? Υπάρχουν ιδιωτικά μαγαζιά που παραιτούνται για το έθνος και αφήνουν να κατασκευθεί η ελληνική περιουσία των Ελλήνων, αφού εγώ δεν μπορώ να παρατηθώ της περιουσίας της εθνικής. Γι' αυτό πληρώνω φόρους, γι' αυτό πάω στο στρατό, γι' αυτό αν κηρυχτώ ανυπότακτος φυλακίζομαι και εν καιρό πολέμου η ποινή είναι θάνατος. Έρχεται ένα ιδιωτικό μαγαζάκι και παρατείται για λογαριασμό μου, ενώ εγώ δεν μπορώ να παρατηθώ? Μήπως μας δουλεύουν τόσο πολύ? Και γιατί μας δουλεύουν? Γιατί όλα αυτά γίνονται. Γι' αυτό και προείπα πριν. Δεν υπάρχει Έλληνας από όλους αυτούς τους κάνους πολιτικούς. Όπως και δεν ορκίζονται σε Θεό των Ελλήνων. Και έχει σημασία να το καταλάβουμε, ξανααναλύοντας το άρθρο 2 του Συντάγματος, και ενός συντάγματος, μιας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία προέρχεται και κατασκευάζεται, πάλι από τραπεζίτες, το 1834 και μετά. 1834, μα μου πεις, τόσο πίσω πρέπει να πάμε για να λύσουμε το σήμερα? Δυστυχώς, αγαπητέ Λάβρο, όταν μιλάμε για λαό και για κρατική οντότητα και για έθνος, δεν είναι 10 και 20 χρόνια η ιστορία του, είναι χιλιάδες χρόνια. Οπότε, εάν πάμε στο Σύνταγμα του 1844, θα δούμε ότι τι. 10 χρόνια μετά, ναι. Γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία που ονομάζεται Βασίλειο της Ελλάδος. Φέρνουν από την Βαβαρία έναν Τσόγλανο 16 ετών, Τσόγλανο 16 ετών, ο οποίος παριστάνει το βασιλιά. Γερμανό. Και τι κάνουν? Λέει τώρα αυτός ο Τσόγλανος, εγώ στο δικό μου το μαγαζί το ιδιωτικό δεν αναγνωρίζω την ελληνική πολιτεία που προϋπάρχει. Και έχει προέλθει μέσα από απόφαση ποιων? Των αυτοχθόνων ηθαγενών Ελλήνων. Πώς? Μέσα από εθνοσυνελεύσεις. Έχει γίνει το 1822, η τελευταία είναι το 29 πριν σκοτώσουν τον Καποδίστρια. Το 31 σκοτώνουν τον Καποδίστρια. Από εκεί και πέρα το έθνος δεν ξανά έκανε εθνοσυνέλευση. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Ναι. Γιατί συνέλευση σε μια εταιρεία, ποιοι κάνουν? Μόνο οι μέτοχοι μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση. Δεν μπορεί να κάνει το προσωπικό της εταιρείας. Οι μέτοχοι κάνουν γενική συνέλευση. Άρα, γενική συνέλευση ποιοι πρέπει να κάνουν? Οι ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας, της εθνικής. Και αφού μιλάμε για εθνική ιδιοκτησία, άρα του έθνους ιδιοκτησία, άρα τα μέλη της γενικής συνέλευσης για να πάρουν απόφαση είναι το ίδιο το έθνος. Και το έθνος τι έχει κάνει τότε? Φτιάχνει δική του τράπεζα, την εθνική χρηματιστική, αποφασίζει με εθνοσυνέλευση και εκδίδει δικό του νόμισμα, το Φίνικα, αποφασίζει με εθνοσυνέλευση ότι θα έχει πρωτεύουσα τον Αύγουστο, εκείνη τη γενέτειρά μου. Έρχεται το ιδιωτικό μαγαζί του Όθωνα, το Βασίλειο της Ελλάδος, προσέχτε νομικά, όχι των Ελλήνων, αλλά της Ελλάδος. Έχει τεράστια διαφορά νομική. Άλλο Βασίλειο των Ελλήνων. Έτσι, έτσι. Άρα απαρτίζεται από Έλληνες
Και άλλο βασίλειο της Ελλάδος, ιδιωτική εταιρεία, με ένα τίτλο αέρας. Το οποίο τι λέει ο Θωνας. Δεν αναγνωρίζω την τράπεζα των Ελλήνων και δεν με αφορά, γιατί έχουμε άλλο μαγαζί. Θα φωνάξω έναν Εβραίο τραπεζίτη από αυτούς που έχουν τράπεζα στην Ευρώπη και φωνάζει το Ρότσιλ και λέει θα φτιάξει δική μου τράπεζα. Δεν αναγνωρίζω το νόμισμα των Ελλήνων, το φοινικά, γιατί είναι των Ελλήνων, γράφει πανελληνική πολιτεία. Σωστά. Από του τραπεζίτη να φτιάξει δικό μου νόμισμα, για λογαριασμό μου δηλαδή, για την ιδιωτική μου εταιρεία, το οποίο αυτό το νόμισμα θα του δώσω το δικαίωμα να τυπώνει χαρτί με μελάνι, θα το παίρνω εγώ ότι το δανείζομαι. Οπότε όποιος έρθει να δηλώσει υποτελής στην εταιρεία μου και να γίνει υπήκοος, πως αυτή είναι νομική όρη όλοι, όποιος έρθει να δηλώσει υποτέλεια σε μένα και να γίνει υπήκοος, θα του βάζω φόρο με το πρόσχημα ότι εγώ να πληρώσω τους τόκους από το δικό μου τον τραπεζίτη που του λέω τύπωσε παλιό χαρτό, βάλε μελάνι απάνω και εγώ θα σου αναγνωρίζω και για αξία. Και έτσι ξεκινάει το βασίλειο της Ελλάδος. Το βασίλειο της Ελλάδος όμως στείνει και ένα χάρτη λειτουργίας, τον οποίο τον ονομάσαμε συμπέρασμα. Στο οποίο χάρτη λειτουργίας λέει ότι την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα τα έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος. Και αν πάμε στο 17ο και στο 18ο αυτό που λες είναι το άρθρο του συντάγματος, λέει ότι ο βασιλιάς θα βγάζει νόμους. Προσέξτε τι λέει συγκεκριμένα. Δεν θα έχει καμία ευθύνη για την νομοβγάζει, δηλαδή μπορεί να βγαίνει ένα νόμο, εκτελέστε τους όλους. Θα έρχεται ένας υπουργός του, του βασιλιά, θα υπογράφει τον νόμο και θα έχει αυτό στην ευθύνη. Η δε δικαιοσύνη, προσέξτε τώρα πως κουμπώνουν το ένα δίπλα σ' άλλο, είναι υποχρεωμένη να εκτελεί τους νόμους του βασιλιά. Που δεν έχει ευθύνη ο βασιλιάς για την ελέο Θεού, αλλά την έχει ο υπουργός που υπογράφει τον νόμο. Που βγάζει ο βασιλιάς. Και κατά τον νόμο του βασιλιά θα δικάζει η δικαιοσύνη. Άρα, τρεις εξουσίες μαζί, οι οποίες είναι ένα μέσα στην ιδιωτική εταιρεία. Θρησκευτική, δικαστική και ο βασιλιάς. Όποιος θέλει, λέει, έχει το δικαίωμα να έρθει και να δηλωθεί υποτελής υπηκός. Κατά τους νόμους του δικού του. Στα δημόσια αξιώματα της εταιρείας μου, μόνο πολίτες μου μπορούν να συμμετέχουν. Αυτοί που απόκτησαν το δικαίωμα του πολίτη για την ακρίβεια λέει ή αυτοί που θα αποκτήσω στο μέλλον. Α, δηλαδή δεν γεννιέσαι και με το που γεννιέσαι ως Έλληνας μετέχεις της ιδιοκτησίας σου και του δικού σου κράτους. Είναι ένα ξένο σώμα, στο δηλώνει ξεκάθαρα που λέει αν ποτέ αποκτήσεις τα δικαιώματα του πολίτη του δικού μου ιδιωτικού κράτους, τότε σου δίνω και το δικαίωμα να συμμετέχεις στα δημόσια αξιώματα. Δηλαδή να γίνεις χωροφύλακας, να γίνεις στρατιωτικός και να γίνεις και δικαστικός. Αυτό είναι ουσιαστικά και φορό εισπράκτορας. Αυτά είναι κατά βάση τα δημόσια αξιώματα. Αν αυτό το καταλάβουμε, θα καταλάβουμε τώρα τι έχει γίνει το 10. Ποιοι αφήνουν πραγματικά, ενώ έχουν ξεκάθαρα κυριαρχικά δικαιώματα, αλληλοαναγνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί αφήνουν την Ελλάδα να κατασκευθεί. Οι μεν πολιτικοί οι οποίοι ορκίζονται στο Θεό που πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, ανά όλος περίεργος, αυτός ο Θεός λέει, έχει την κυριότητά μας, έχει την ιδιοκτησία μας. Γιατί όταν μιλάμε για ΦΕΚ, μιλάμε για νομικό κομμάτι καθαρά, το οποίο γίνεται εφαρμοστέο ως νόμος. Δεν μιλάμε για θρησκευτικό κομμάτι, το θρησκευτικό κομμάτι δεν έχει ανάγκη ο Θεός να τον αναγνωρίσεις με ΦΕΚ, ούτε με ΦΕΚ να αποδείξει την ύπαρξή του. Άρα το ΦΕΚ έχει να κάνει με το νομικό κομμάτι καθαρά. Και τι λέει, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ένα κεφάλι, μια κεφαλή η οποία τι κάνει, γνωρίζει τον Κύριο ημών. Α, γνωρίζει τον Κύριό μας. Δηλαδή γνωρίζει τον ιδιοκτήτη μας. Γιατί όταν λέμε ότι εγώ έχω την κυριότητα αυτού του χωραφιού ή την κυριότητα αυτού του διαμερίσματος, με κύριος του διαμερίσματος, τι σημαίνει.
σημαίνει ξεκάθαρα την κυριότητα, την ιδιοκτησία, την νομή και την κατοχή. Αλλιώς δεν έχω κυριότητα. Και όταν την κυριότητα αυτή την έχει το έθνος και άρχει επί της κυριότητάς του, λέγεται εθνική κυριαρχία. Σωστά. Ενώ περίεργος δηλώνεται ιδιωτικό κράτος, δεν μιλάνε πουθενά μέχρι σήμερα για κρατική κυριαρχία. Για προσέξτε το αυτό. Όλοι μιλάνε για την κυριαρχία του έθνους, για εθνική κυριαρχία. Αλλά αφού δεν έχουμε έθνος, έχουμε κράτος. Γιατί δεν μιλάνε για την κρατική κυριαρχία. Παρετούνται της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί δεν παρετούνται της κρατικής. Παρετούνται των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, της ασυλίας. Μα γιατί δεν παρετούνται των κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Γιατί το κράτος δεν έχει τίποτα. Τώρα θα το καταλάβουμε. Το έθνος θα έχει όλα αυτά. Ό,τι υπάρχει είναι περιουσία του έθνους. Γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα το νομικό του πλανήτη Γη, που υποχρεωτικά το έθνος πρέπει να έχει την ιδιοκτησία και την κυριότητα της περιουσίας. Για έναν λόγο. Γιατί το έθνος, που είναι φυσικά πρόσωπα, έχουν απογόνους. Γεννούν παιδιά. Οπότε τι έχουν εφαρμόσει στο παγκόσμιο δίκαιο πάνω στον πλανήτη Γη. Καθένας που έρχεται στη ζωή, από την κοιλιά της μάνας που βγήκε και τον πατέρα που προέρχεται, που έχει τα χαρακτηριστικά και την ιδιότητα του συνεχιστή εξαίματος, του έρχεται τι, κληρονομούμενη, με κληρονομούμενη σχέση, η περιουσία του πατέρα του και της μάνας του, που και σε αυτού νους ήρθε από τον πατέρα τους και τη μάνα του. Και έρχεται για ένα λόγο, για να την χρησιμοποιήσει μεν, αλλά πρωτίστως να την διατηρήσει ακέραια. Να την παραδώσει ακέραια στους απογόνους, στους συνεχιστές του έθνους. Άρα, γι' αυτό μιλάμε για εθνική κυριαρχία και για εθνική περιουσία. Τότε να καταλαβαίνουμε τι, ότι εδώ προφασίζονται ότι γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος θεωρητικά είναι ο ιδιοκτήτης μας. Και λόγω ότι έχουν επαφές και γνωριμίες με τον ιδιοκτήτη μας, τον κύριο ημών, τι κάνουν, λέει το άρθρο 2. Είναι αυτοκέφαλοι, άρα δεν έχουν άλλον από πάνω να τους δίνει εντολές ή να τους έχει πάρει τα δικαιώματα. Είναι αυτοκέφαλοι, είναι κεφάλι μόνο του. Γι' αυτό ως κεφαλή γνωρίζουσα τον ιδιοκτήτη μας. Τι κάνει. Ενεργεί, ενεργούσα λέει για την ακρίβεια το κείμενο, ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκλησίες, υπάρχει και ο Ιεροσολύμων, υπάρχει της Κωνσταντινού Πόλεως, υπάρχει της Αλεξανδρίας, που έχουν και τα πατριαρχία. Σωστά. Ανεξάρτητη από όλες τις άλλες, ενεργεί μόνη της τι, τα κυριαρχικά αυτής δικαιώματα. Άρα, έχει κυριαρχικά δικαιώματα και κάνει κουμάντο μόνη σε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Κάνει αυτοκέφαλοι ως είναι, ό,τι θέλει. Άρα, αφήνει και αυτή συνειδητά και είναι στο κόλπο και αποδεικνύεται μέσα από τα ίδια τα νομικά στοιχεία που το έχουν στήσει στο μαγαζί, ότι είναι συνειδητά στον κόλπο, να κατασχεθεί η Ελλάδα. Σε ποιους κατάσχεται η Ελλάδα. Από ποιους κατάσχεται. Κατάσχεται από τους ίδιους τραπεζίτες στην Ευρώπη, γιατί είναι ιδιωτικό το ταμείο που κατασχέτει την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το έχουν φτιάξει 5 τραπεζίτες. Και όλοι ανήκουν στις γνωστές οικογένειες που έχουν όλες τις τράπεζες του πλανήτη. Οι οικογένειες αυτές, όπως κυρίως τον Rothschild, όλος περίεργος. Είναι αυτή η οικογένεια που έχει φωνάξει ο Αθωνάς και φτιάχνει την Εθνική Τράπεζα. Πρώτη προσπάθεια γίνεται το 1836, ολοκληρώνεται το 1841. Προσέξτε, 3 χρόνια πριν τυπώσουν το ΦΕΚ με το Σύνταγμα. Το 1841 που ο Rothschild φτιάχνει την Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιον βάζει αντιπρόεδρο του με δικαιώματα εκτελεστικού αντιπροέδρου, δηλαδή ασκεί διοίκηση, τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, όχι των Αθηνών, τον έχει μόνιμο αντιπρόεδρο. Άρα, την ώρα που ψηφίζεται το 43, περίπου 3 χρόνια μετά, και περνάει από το ΦΕΚ αυτό εδώ το Σύνταγμα, λέει ξεκάθαρα τι, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία είναι κεφαλή που γνωρίζει τον ιδιοκτήτη της Ευβλάκιας, ασκεί ως αυτοκέφαλος, ανεξαρτήτως πάλι της Εκκλησίας, τα κυριαρχικά αυτής δικαιώματα. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας με δικαιώματα εκτελεστικού αντιπροέδρου, που σημαίνει ασκεί διοίκηση στην Εθνική Τράπεζα,
τον οποίο να εμπιστεύεται απεριόριστα ο Ρότσιλ που φτιάχνει την Εθνική Τράπεζα, ασκείται κυριαρχικά δικαιώματα ταυτόχρονα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, χωρίς να πάρει κανένα χαμπάρι. Η Εκκλησία, μέσω της κεφαλής της που είναι ο Αρχιεπίσκοπος, η Ιερά Σύνοδο, και αντιπρόεδρος. Και αντιπρόεδρος Εθνικής, μέσα από την ίδια την Εθνική, τι κάνει. Μπορεί να κάνει κυριαρχικά δικαιώματα να ασκήσει σε κάθε περιουσιακό στοιχείο των Ελλήνων, γιατί ταυτόχρονα τους έχουν βαπτίσει χριστιανούς και τους έχουν δούλους, άρα ως κοινωνία της αυτή ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, οι άλλοι είναι δούλοι, γιατί τα αφεντικό τους είναι ο Χριστός, που τον γνωρίζουν αυτοί και έχουν πάρει το δικαιώμα. Αυτό λέει εδώ το ΦΕΚ, αυτό το λέει το ΦΕΚ, το λέω εγώ. Και κάθε μέρα εκμεταλλεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, ασκώντας κυριαρχία ήτηση. Αυτό αν το δείτε σε προέκταση, το 2010 αφήνουν την Ελλάδα να κατασχεθεί. Πού? Στο συνεργάτη αφεντικό, τραπεζίτη, που έχει στήσει ο ίδιος που έχει φτιάξει την Εθνική, που στη συνέχεια φτιάχνει την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει φτιάξει την Τράπεζα της Γαλλίας, της αλλάζουν όνομα την Τράπεζα της Γαλλίας, την Κεντρική, και την κάνουν Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπα το παιδί, προσεχτέ. Δεν φτιάχνουν 550 εκατομμύρια ηλίθιοι στην Ευρώπη, δεν είναι άξιοι να φτιάξουν δική τους τράπεζα κεντρική, αλλά έρχεται ένας Εβραίος τραπεζίτης, σιωνιστής, ο Ροθτσάιλ, που έχει όλες τις τράπεζες της Ευρώπης με την οικογένειά του και παίρνει την τράπεζα, τη γαλλική, την κεντρική, και της αλλάζει όνομα και την κάνει κεντρική τράπεζα όλης της Ευρώπης, μάλιστα. Ποια είναι η κεντρική γαλλική τράπεζα όμως? Είναι αυτή που σου εγγυάται το χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής. Για να δούμε τώρα οι πλεκτάνοι πόσο καλά είναι στημένοι. Για να καταλάβουμε πραγματικά ποιος είναι ο μηχανισμός Αρτέμις Όρακη. Αφού λοιπόν το μαγαζί είναι στημένο και είναι η εγγύητρια του χρυσού των Ελληνών, άρα πρέπει αυτή να σου δώσει το χρυσό. Ποιο χρυσό? Της Τράπεζας της Ανατολής. Μα γιατί θα πρέπει να σου δώσει αυτή, γιατί το χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής δεν μοιράστηκε ποτέ στους μετόχους, σε αυτούς που τον κατέθεσαν για να πάρουν μια μετοχή σε χρυσό στα χέρια τους, αλλά μπήκε σε έναν υλόχρεο λογαριασμό το 1933, 1-1-1933. Που από τότε το κίζεται και με 7%. Σε ποια τράπεζα? Στην Εθνική Τράπεζα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Ο Ροθτσάιλ. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος? Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Προσέξτε τώρα. Τη συνάφεια. Τη σύνδεση. Το ένα μαγαζί είναι εβραϊκό τραπεζικό μαγαζί. Το άλλο μαγαζί πουλάει Θεό. Τα δύο μαγαζιά μαζί συνεργάζονται άψογα. Και λέει, το χρυσό τον έχουμε εμείς. Τον εγκαταλευόμαστε εμείς, και επειδή έχει προηγηθεί ο νόμος της υποχρεωτικής κατάθεσης αλληλόχρεου λογαριασμού, αφού τον έχουμε εμείς εναντί του λογαριασμού, βγάζουμε και παραγωγή. Πάμε στο οικονομικό κομμάτι τώρα, το χρηματιστικό. Άρα, αφού έχεις 500 τόνους χρυσό ή 2.000 ή 10.000 τόνους χρυσό με νόμο του κράτους στο θησαυροφυλάκιό σου, και υποχρεούσε να δώσεις τόκο, προσέξτε το πονηρό τώρα του νομικού. Το πονηρό του νομικού οικονομικού κομματιού. Αφού σε υποχρεώνω να το έχεις στο θησαυροφυλάκιό σου και να δίνεις 7% τόκο, δεν είναι λογικό ότι εσύ για να βγάλεις από το χρυσό 7% και να του δίνεις τόκο πρέπει να το εμπατρευτείς. Νόμιμα. Άρα τι κάνουν εκείνη τη στιγμή? Νόμιμα δίνουν στον Ροθτσάιλ της Εθνικής και στους αρχιεπισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος τι? Τη διαχείριση του χρυσού των μετοχών της Ανατολής. Ποιος τον εγγυάται όμως αυτό το χρυσό? Πάλι ο Ροθτσάιλ με άλλο του μαγαζί, την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Αυτά ξέρεις πότε γίνονται? 3,5 μήνες πριν την τόχευση του 33. Επί Βενιζέλου. Ξανατονίζω το πότε. 3,5 μήνες πριν την τόχευση του 33. Σεπτέμβριο του 32 δηλαδή. Ναι. Και πρώτη του 33 μπαίνουν στον αλληλόχρεο λογαριασμό. Τον Απρίλιο του 33 κάνει την πτώχευση. Πρώτη. Για συνδέστε τα χρονολογικά να δείτε πόσο καλά είναι στημένο το πράγμα. Αφού έχει γίνει ό,τι έχει γίνει τότε, ξέρουμε με κάθε λεπτομέρεια. Φτάνουμε τώρα στο 2010. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μιλάει. Αλλά παρετείται υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου να κατασχεθούν όλα και να μην έχουν και ασύλια. Παρετείται και τις επαναδιαπραγμάτευσης. Τι είναι αυτό που έκανε την Τράπεζα της Ελλάδος να παραιτηθεί και της επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης
μνημονίου του πρώτου, στη συνέχεια του δεύτερου, στη συνέχεια του τρίτου. Κάνουμε δημοψήφισμα, να πούμε ναι ή όχι, στο πόσο θα μας σφάξουν και αν θα ζήσουμε 5 λεπτά στο σφάξιμο απάνω ή αν θα ζήσουμε 20 λεπτά. Αυτό είναι το δημοψήφισμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος όμως, κάποιος ιδιωτικός υπάλληλος, γιατί είναι ιδιωτικός μαγαζί, βάζει μια υπογραφή που λέει παρετούμε για τις ψυχές και τα κορμιά και την περιουσία αυτών εδώ πέρα που λέγονται Έλληνες. Ποιο δικαίωμα. Ποιος είναι αυτός που κάνει το Θεό. Θα του κόψουμε όχι το λαρύγγι. Ποιος είναι αυτός που κάνει το Θεό και με μια υπογραφή του σκοτώνει 11 εκατομμύρια Έλληνες. Και αφήνει την εθνική του περιουσία να κατασκευθεί. Και η Εκκλησία δεν αντιδρά. Προσέξτε, ασκεί κυριαρχία η Εκκλησία. Τελειωμένο αυτονομικά. Επίσκοπος, ε. Όχι, επίσκοπος. Με τη σύνοδο. Και δεν αντιδρά. Η Εκκλησία δεν αντιδρά, αλλά έρχεται ο μηχανισμός για την εγγυνή συνενέση και το κλέψιμο του χρυσού της Ανατολής και τα παράγωγα του χρυσού της Ανατολής, της τράπεζας, την εκμετάλλευση. Εμφανίζεται ο μηχανισμός Σόρας και τι κάνει. Η πρώτη κίνηση του Αρτέμι του Σόρα, άμα τη δείτε νομικά και δείτε, και με αριθμό πρωτοπόλου την απάντηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους κάνει δωρεά μια μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής. Την οποία δεν λέει ο Σόρας ότι έχει 100 ή 1000 αξία. Ο Σόρας έχει προηγηθεί δωρεά του σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν αναλάβει το ξεχρέωμα της Ελλάδος, χρησιμοποιώντας τις μετοχές. Και γίνεται επίσημη δωρεά μέσω πρωτοδικείου που ακολουθεί το ελληνόμενη διαδικασία. Γιατί όμως γίνεται έτσι. Γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να αναγκαστεί το ψευτοκράτος κάνει το εξής απλό. Είναι υποχρεωμένο. Όταν σου κάνω εγώ μια δωρεά για να πληρωθούν οι φόροι, πρέπει κάποιος να βγάλει τις αξίες. Μπορώ εγώ να λέω ότι κάνει 10, εσύ να λες ότι κάνει 0, άλλο να λέω ότι κάνει 50, δεν αρκεί τι λέμε εμείς. Πρέπει επίσημοι φορείς να αναλάβουν την αξιολόγηση. Άρα την αξιολόγηση, αφού γίνεται επίσημα η δωρεά, μεσολαβεί πρωτοδικείο και φορεία, ποιος την κάνει, το κράτος. Η εφορία. Η εφορία στην οποία ανήκει ο Σόρας και κάνει τη δωρεά είναι η τρίτη δοή πατρών. Η εφορία τρίτη δοή όμως δεν μπορεί να βγάλει τις αξίες μόνη της γιατί είναι τεράστια τα ποσά. Τι κάνει, στέλνει πολύ σωστά στα κεντρικά της ως υπηρεσία. Πού, στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε ποια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Στην υπηρεσία κεφαλαίου. Αγαπητέ Λάβρα, σε διαβεβαιώνω ότι η μεγαλύτερη υπηρεσία του πλανήτη στα οικονομικά είναι η υπηρεσία κεφαλαίου του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Έχω πλήρη γνώση του τι λέω. Είναι εφάμιλο με τη φέτρα. Γιατί έχει όλα τα καταπιστεύματα τα ελληνικά και θα τα αναλύσουμε αυτό. Τα οποία πάμπολα από αυτά τα έχουν δώσει προς διαχείριση στη φέτρα από τη συνθήκη του Bretton Woods. Πρόσεξε διαρκώς, από τη συνθήκη του Bretton Woods. Πότε γίνεται η συνθήκη του Bretton Woods, το 1944, επί γερμανικής κατοχής. Ναι, αλλά η Federal πότε ιδρύεται, το 2013. Δεν υπάρχει το 1900, δεν υπάρχει το 1850 η Federal. Ιδρύεται το 1913. Με τι κεφάλαια ιδρύεται και από πού. Από τα αποθεματικά του χρυσού της Ανατολής. Γιατί η Τράπεζα της Ανατολής το 4 που ξεκινάει κάνει 3 αυξήσεις μέχρι το 10. Σε χρυσό μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς γιατί έκανε σε χαρτονομίσμα, αλλά το βασικό είναι 3 αυξήσεις σε χρυσό. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι το 10. Για να μαζέψουν το χρυσό τον ελεύθερο που κυκλοφορεί στα χέρια των ανθρώπων και δι' των Ελλήνων, γιατί γι' αυτό επικεντρώνονται εδώ, δεν τις είναι η Τράπεζα της Ανατολής στο Περού, ούτε στη Βραζιλία. Που θεωρητικά έχει πολύ χρυσό η Βραζιλία, τα πετρώματά της. Το στείλουν πού, στην Ελλάδα έδρα. Για να νομίσουν όλοι την ελληνική. Ποιο το στείλει, μία ιδιωτική τράπεζα του Rothschild η εθνική και μία ιδιωτική τράπεζα του Rothschild η εθνική που είναι στο Βερολίνο, η γερμανική υποτίθεται. Αυτές οι δύο συγκράτουν και στείλουν στην Αθήνα, ξέρεις ποια διεύθυνση. Γιάννης Κερνέ, Γιάννης Πίνε. Πού ήταν το χρηματιστήριο μέχρι πρώτα, στη Σοφοκλέους. Αυτή η 6 με 8 Σοφοκλέους είναι η Τράπεζα της Ανατολής ιδιωτησία. Εκεί στείλεται η Τράπεζα της Ανατολής. Στα χαρτιά, στο καταστατικό τη φαίνεται ξεκάθαρα. Και τι κάνουν, κάνουν αυξήσει μετοχικού κεφαλαίου για να αρπάξουν το χρυσό. Πάνε οι Έλληνες, στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη.
μέχρι την Οδυσσό και καταθέτουν στην ελληνική υποτίθεται τράπεζα τη συνάψη του λευκού κεφαλαίου τη ράβδο του χρυσού. Η ράβδο του χρυσού πώς αγγιλάει. Ένα. Άρα η απόδειξη που πρέπει να σου δώσει η τράπεζα να καταθέτει την ράβδο του χρυσού ποια είναι. Ή σου βάλω. Δεν μας ενδιαφέρει σε χαρτονόμες να τι αξία έχει αντιστοιχεία τη χρονική στιγμή που γίνεται, γιατί αυτό μεταβάλλεται. Πρέπει να σου δώσει ή σου βάρο απόδειξη. Γι' αυτό και όλες οι συμμετοχές της Τράπεζας Ανατολής πόσο είναι. Είναι 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Να δούμε τώρα πώς εμπλέκεται η Γαλλία στη μέση. Γιατί 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Διότι κάθε χρυσό γαλλικό φράγκο είναι 8 γραμμάρια, όπως είναι και η λίρα η χρυσή. Άρα, για να σου συμπληρώσει με νομίσματα χρυσά το βάρος των 1.000 γραμμαρίων, θέλει 125 νομίσματα. 800. Και τι κάνει ο Σόρας λοιπόν, αφού στέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών και γίνεται ο έλεγχος, πρώτα απ' όλα αν η μετοχή είναι πραγματική. Δεύτερον, αν έχει αξία και στη συνέχεια ποια είναι η αξία της. Αφού λοιπόν το Υπουργείο εξετάζει το θέμα, αποφασίζει ότι η αξία της μετοχής είναι 678 και κάτι ψηλά είναι δις ευρώ η μία, και για να το επικυρώσει αυτό το στέλνει και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και γίνεται και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και έχουμε με απόφαση και σφραγίδα τη Βουλή ότι οι 8 μετοχέ που έχει ο Σόρας κάνει δωρεά κάνουν 5,5-3. Και γι' αυτό το λόγο το επιδίδουν και 27,2 δις φόρους. Αλλά τα επιδίδουν επίσημα. Με χαρτιά και υπογραφέ και με 4 πρωτόκολλα η κάθε επίδοση. Έχει συνολικά 8 πρωτόκολλα η επίδοση του Σόρα. Ότι χρωστάει 27,2 δις φόρους για αυτές τις συμμετοχές. Μία λοιπόν από αυτές τις συμμετοχές κάνει δωρεά στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο. Ο μηχανισμός δεν έτρεφε καμία αυταπάτη ότι η Εκκλησία θα έπαιρνε τη μετοχή, θα την έβαζε στα καταπιστεύματα που έχει κυριαρχικά δικαιώματα να κατεβάσει μέσα σε ένα τέταρτο λεφτά να πληρώσει το χρέος της Ελλάδος. Θυμηθείτε νομικά ότι η Εκκλησία δεν έχει παραιτηθεί τη κυριαρχία τη, δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Προσέξτε τώρα νομικά εδώ τι ισχύει, η Εκκλησία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Άρα, ό,τι η ώρα θέλει, αφού δεν είναι δεσμευμένη και δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο, πληρώνει και άρει κάθε κατάσχεση. Μόνο αυτή μπορεί να κάνει άρει τι κατάσχεσει. Και ποιο άλλο. Γι' αυτό χθόνε στι αγενεί Έλληνε, γιατί δεν υπογράψαν κανένα μνημόνιο. Αυτό που του κάνει με το δημοψήφισμα, ξέρει τι είναι. Με τη συμμετοχή σου στη διαδικασία του δημοψηφίσματος να αποδεχτείς ναι ότι έτσι είναι τα μνημόνια τα τρία που έχουν γίνει. Πάμε να δούμε τους όρους του τέταρτου. Σωστά έχουν γίνει τα τρία. Και πάμε να συζητήσουμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε όρους και ποιους όρους θέλουμε στο τέταρτο. Δεν έχεις υπογράψει όσο αυτό έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Οι διαχειριστές σου υπογράψουν. Και σε βάζουν σε μια ύπουλη διαδικασία. Ακριβώς οι διαχειριστές στην Ρωσία. Τη δική μου. Δεν υπέγραψα εγώ. Δυστυχώς, έτσι όπως το έχουν στήσει το ψευτοκράτος, η ιδιωτική εταιρεία μαγαζί, δείχνουν ότι έχουν. Πραγματικά δεν έχουν. Αλλά ποιος θα τους εμποδίσει. Μόνο ένας μπορεί. Οι ιδιοκτήτες. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, το έθνος. Πώς θα το κάνει. Με έναν τρόπο γίνεται. Γενική συνέλευση των ιδιοκτητών. Αφού είναι έθνος οι ιδιοκτήτες, λέγεται έθνος συνέλευση. Προσέξτε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε δίπλα σε ένα τρομερό έργο στα 50 μέτρα. Είναι το θέατρο της Λάρισας. Σωστά. Όλη η σημερινή Ελλάδα, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη τα ελληνικά, όλες οι πόλεις έχουν από ένα θέατρο. Σωστά. Απλά πράγματα. Αυτό το θέατρο εδώ έχει γύρω σε κατασκευή τα 180 μέτρα διάμετρο. Τεράστιες πέτρες. Προσέξτε. Φτιάχθηκε το 200, το 300, το 500, το 1000 χρόνια. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν φορτηγά, δεν υπάρχουν σηματοκοπές, δεν υπάρχουν υποτίθεται δρόμοι, δεν υπάρχουν γερανοί. Αυτό το έργο, ποιος αποφάσισε να φτιαχτεί πριν 2.500 χρόνια, με ποιο τρόπο αποφάσισε και πώς χρηματοδοτήθηκε. Πρόσεξτε να δείτε πόσα χρόνια. Για να πάμε τώρα, τι σημαίνει ταμεία, λεφτά του έθνους και υπάρχουν από πάντα. Μπορεί να τα ακούσαμε τώρα στη νεότερη Ελλάδα. Προϋπάρχουν όμως. Πιστεύετε εσείς ότι
με τη σημερινή τεχνοτροπία που έχουμε, έτσι όπως είναι, ας πούμε, τα φορτηγά, οι φορτωτές, οι γερανοί, όλα αυτά. Αν το φτιάχναμε αυτό σήμερα, δεν θα στήγησε το λιγότερο 10 εκατομμύρια. Να μην πω παραπάνω, σε ευρώ. Πολύ παραπάνω θα στήγησε αυτή η κατασκευή σήμερα. Ναι. Πριν 2.500 χρόνια που δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και δεν υπάρχει και ρεύμα, πόσο μπορεί να έχει στοιχήσει. 50 φορές, 100 φορές παραπάνω από την τρέχουσα σημερινή αξία που κοστολογούμε, το λιγότερο. Αυτά τα λεφτά, ποιος τα πλήρωσε. Άρα, θέλω να καταλήξω το εξής απλό. Όλα αυτά τα χιλιάδες θέατρα που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, οι ναοί, οι πλατείες, τα αγάλματα, όλο αυτό το κόστος, ποιος το έχει πληρώσει. Φορολογούσαν το λαό τότε. Μα ο λαός δεν φορολογούνταν έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Γιατί? Γιατί ο ίδιος ο λαός, ο κυρίαρχος, ο ελληνικός πάντα, ήξερε τι έχει. Οπότε τι έκανε. Μαζευόντουσαν, κάναν μια συνέλευση και λέγανε: θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ένα θέατρο, ένα λαό. Πόσο μπορεί να το κόστος, λέμε έτσι, 10 τάλαντα. Τα έχουμε, βεβαίως τα έχουμε. Από πού τα έχουμε, από τα δικά μας. Τα αποθεματικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και από εκεί πληρώνανε το κόστος κατασκευής. Το λέει η πρόσφατη ιστορία με το χρυσελεφάντινο της Αθηνάς στην Αθήνα. Τα φτιάξαν τον τελευταίο Παρθενώνα, τον τρίτο κατά σειρά. Τα φτιάξαν και το χρυσελεφάντινο. Κάποια στιγμή τσακωθήκανε οι σύμμαχοι για το πόσο χρυσό χαλάσανε. 12 μέτρα άγαλματσε. Και βάζουν ποιον, το Φιδία που το κατασκευάσε. Να το ξαναλύσει το άγαλμα, προσέξτε τώρα εδώ, ένα άλλο θέμα. Ξαναλύνεται το άγαλμα, άρα δεν είναι χύτευση ολοκληρωτική του άγαλματος, είναι κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια που ενώνονται και κάνουν ένα μηχανισμό, που τον λέμε εμείς σήμερα άγαλμα, της θεάς Αθηνάς. Αυτός ο μηχανισμός ζυγίζεται, αφού ξαναλύνεται, διαπιστώνει το βάρος του, το ξαναδένει ο Φιδίας. Άκουσες ποτέ να συλλήθηκε αυτό το άγαλμα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο. Αφού το έλυσε μια φορά ο Φιδίας, γιατί δεν μπορούσε να το λύσουν ξανά. Που σημαίνει. Αλλά υπάρχει. Διαλυμένο μεν, λυμένο μεν, αλλά υπάρχει. Δεν έχει πάει και στο χιτήριο. Όχι, ποτέ. Ποτέ, είναι σίγουρο. Είναι μέσα από τα καταπιστεύματα, προσέξτε. Το καταπίστευμα είναι ένα κληρονομούμενο προϊόν ή γη, ένα ιδιοκτησιακό στοιχείο, ένα τελουσιακό στοιχείο, όποια μορφή αν έχει. Το οποίο σου έρχεται προς φύλαξη, μπορεί να το κάνεις χρήση, αλλά ασφαλή να μην χαθεί. Να καταλάβεις. Αν νομικά αναλύσεις το εξώδικο, δεν έχεις πιάσει όλα. Παγκόσμιος ολοκληρώνεις. Άλλοι ο Θεάς αυτά κάθε χρόνο υπάρχει να το τα βγάζουμε και θα σου βγάλει λίγο από το 7 που δεν είναι το πέσουμε. Και κρατάμε λιά και δείξεις τους άνθρωπους. Σε ποιο σημείο περίπου έχουμε σταματήσει όμως, δεν ξέρω. Στο εξώφυλλο, στο εξώφυλλο. One United Nation Organization. Ωραία, πάμε. Εδώ λοιπόν, που είναι ο ισολογισμός, είναι το παγκόσμιο επίσημο έγγραφο που επικυρώνει το Παγκόσμιο Δικαστήριο. Λέει και τι νοσ είναι αυτό το έγγραφο. Είναι, λέει, του οργανισμό. Organization. Οργανισμός. Του Ηνωμένου Έθνου. Ένα, ενικός, ένα Ηνωμένο Έθνος. Μα καλά, τόσα χρόνια δεν μας λένε Ηνωμένα Έθνη, επιθυμητός δεν μιλάνε. Αλλά το δούμε κι αλλιώς, αφού έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί έχουμε κράτη. Ή αφού έχουμε κράτη, γιατί δεν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Κρατών και έχουμε Εθνών. Γιατί την ιδιοκτησία, είπαμε, την πραγματική, κάθε περιουσιακού στοιχείου, την έχει το έθνο. Και εδώ έρχεται ο ίδιος ο ΟΗΕ και μας αποκαλεί την μία αλήθεια την οποία εμείς δεν την ξέραμε μέχρι χθες. Ότι ο οργανισμός αυτός που λέγεται ΟΗΕ είναι ενός ενωμένου έθνους, όχι δύο ή πέντε ή δεκαπέντε. Και γιατί βγάζει αυτό το χαρτί, το οποίο έχει σφραγίδες εδώ το 2007, πρόσεξε, όλες οι σελίδες του έχουν σφραγίδα το 2007. Τι είναι αυτό? Έχει μέσα ονόματα χωρών, έχει όλους τους αρχηγούς κρατών, τους προέδρους και τους υπουργούς οικονομικών του πλανήτη, όλους,
και έχει τράπεζες, λογαριασμούς και τεράστια ποσά. Και μάλιστα το καταπληκτικό είναι που λέει ότι η Ελλάδα, παράδειγμα, εδώ είναι σε σειρά κατάταξης στην 62η θέση. 62η θέση. Ναι, αριθμός 62. Πρόσεξε. Και ξεκινάει. Ο πρώτος λογαριασμός στο 62 είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Τράπεζα της Ελλάδος, λέω. Στο 62. Ναι. Και μετά έχει 62 παύλα 1. Την αλφα πάντα. 62 παύλα 2. Αλφα πάντα. Εδώ είναι η ΑΤΕΜΠΑΝΚ. Παύλα 3 είναι η Τράπεζα Αθηνών. Έχει και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Που σημαίνουν όλα αυτά. Δίπλα υπάρχει ένας αριθμός, το account του λογαριασμού, αριθμός του λογαριασμού. Και στη συνέχεια λέει τη λέξη balance. Πρόσεξε. Άρα μιλάμε στο 50-50, στο 50%. Και τι λέει παρακάτω. Δολάριο, άρα ό,τι αναφέρεται εδώ είναι σε δολάριο το νόμισμα. Θυμηθείτε ότι δολάριο είναι το Bretton Woods. Το νόμισμα του Bretton Woods που έχει δεσμεύσει όλο τον πλανήτη, το Δέλτα Λιτάκ, το δολάριο. Και δίπλα έχει 3 εκατομμύρια. 3.3.800. 7.3. 7 πάλι 3. 11.3. Εδώ μέσα στη σφραγίδα είναι ένας λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, National Bank of Greece, που είναι 52.3 εκατομμύρια δολάρια. Πότε? Την 1η-1η του 67. 1η-1η του 67 η Ελλάδα είχε μόνο σε ένα λογαριασμό στην Εθνική 52.3 δολάρια. Και τι λέει παρακάτω? Ότι έχουν απόδοση 4% το χρόνο. Αύριο πρόσεξε κάτι. Εδώ λέει ότι ο κάθε λογαριασμός, όλοι οι λογαριασμοί έχουν 4% το χρόνο της Ελλάδας. Αυτό σε απλή γλώσσα σημαίνει το εξής. Για να σου δίνει κάποιος 4% απόδοση το χρόνο, δεν στα δίνει για πλάκα. Ούτε τα βάζει από την τσέπη, έτσι δεν είναι. Άρα αυτά τα λεφτά στους 10 λογαριασμούς που αναφέρονται εδώ έχουν δοθεί σε κάποιους για διαχείριση. Να τα επενδύουν, να κάνουν κέρδη. Από αυτά τα κέρδη μπορεί και σου δίνει 4%. Κλείνω με αυτό. Αυτό είναι το ΦΕΚ 315 του 1945. Είναι η επικύρωση της συνθήκης του Bretton Woods με τον αναγκαστικό νόμο 766. Θα σας διαβάσω τον έκτο σκοπό, τον πέμπτο σκοπό της σύνδεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προσέξτε τώρα για ένα μαγαζί μιλάμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 6 σκοποί ίδρυσης. Σας διαβάζω το σκοπό νούμερο 5. Συνδυάστε με το 4% εδώ, στα καταπιστεύματα τώρα. Η παροχή εμπιστοσύνης στα μέλη, τα μέλη είναι όλα τα κράτη. Με ποιο τρόπο γίνεται η παροχή εμπιστοσύνης? Διά της θέσεως, τους θέτει, των πόρων του ταμείου. Όπα. Άρα το ταμείο έχει εισοδηματά. Αυτό το ταμείο είναι διαχειριστικό. Διάβασε το για να το κάνουμε. Μπράβο. Η παροχή εμπιστοσύνη στα μέλη δια τη θέσεως των πόρων του ταμείου εις τη διάθεση αυτών. Με ποιο τρόπο όμως? Υπό επαρκείς εξασφαλίσεις. Άρα τι λέει εδώ? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του έχει δώσει τα πάντα για διαχείριση. Τα εκμεταλλεύεται, αποκτά εισόδημα πόρους. Και μπορεί να σου κάνει τη χάρη, λέει, να σου δείξει εμπιστοσύνη και να σου δώσει τους πόρους σου, να σου θέσει στη διάθεσή σου. Αλλά πώς? Με επαρκείς εξασφαλίσεις. Πρόσεξε τώρα. Από εδώ παίρνει κάθε μέρα λεφτά η Εκκλησία της Ελλάδος. Από εδώ παίρνουν όλες τις εκκλησίες και τα δόγματα στον πλανήτη. Από εδώ παίρνουν κάθε μέρα τα κράτη. Και έρχεται ο μηχανισμός αυτή μισή ώρα σχετικά. Λέει, ακούστε, πάρτε ομόλογο χρυσού. Το λέει το δικαστήριο αυτό με την απόφαση το 12 το λόγο. Μετοχή της Ανατολής δηλαδή, να δώσετε για εξασφαλίσεις εδώ που ζητάει, να πάρετε τους δικούς σας λογαριασμούς. Να πάρετε τα χρήματά σας. Δεν τα παίρνει η Εκκλησία, τα επιστρέφει το ομόλογο χρυσού. Έρχεται αφού γίνεται η επιστροφή της Εκκλησίας, ξέρεις πότε γίνεται η επιστροφή της Εκκλησίας? Τον Ιούνιο του 12, στις 20 Ιουνίου. Στην άνοιξη του 12 με τον Παπαδημό έχουν ξανά εκτελέσει τους Έλληνες και έχουν κάνει το δεύτερο μνημόνιο. Το Μάρτι. Τον Ιούνιο επιστρέφει τη δωρεά πίσω εκκλησία του 12. Δεν παίρνει. Για να πάρει εδώ τα λεφτά αυτά που βλέπουν στον ισολογισμό, μπορούμε να πάρουμε στην Ελλάδα. Δεν τα παίρνει η εκκλησία. Με τις εγγυήσεις του Σόρα. Να τις βάλει δηλαδή για να έχει επαρκές εξασφαλίσεις στο ταμείο. Και τι κάνει ο Σόρας? Καταθέτει στους Έλληνες 600 δις.
ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Γιατί? Γιατί είναι 3α, είναι η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, αποδεκτά από όλους. Είναι τη Federal εγγυημένα. Η Federal είναι το υπαριθμόν ένα ταμείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον πλανήτη, λέει η σύμβαση του Bretton Woods. Άρα Federal, εσύ που κάνεις αφεντικό στον πλανήτη. Τα δικά σου θέλουν. Πάτα. Γι' αυτό δεν τολμάνε να τα πάρουν τα ψευτοελληνόπουλα πολιτικά παιδιά σήμερα. Μάλιστα. Και πάμε εν κατακλείδη μετά ένα βηματάκι παρακάτω για να κλείσουμε, αφού δεν παίρνουν ούτε τα 600 που είναι εκεί και περιμένουν, καλή άλλη τρίπλα ο μηχανισμός. Εμφανίσει τη δυνατότητα να πάρουμε απευθείας με τους Δήμους στο Παγκόσμιο Ταμείο. Από τα κληρονομικά λεφτά πλέον όμως. Από το ΑΟΜ. 2-3-400 δις με τις εγγυήσεις πάλι του Αρτέμι του Σόρα, γιατί έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο ο μηχανισμός. Για να χρηματοδοτηθούν δωρεάν τα πάντα μέσω των Δήμων. Ούτε οι Δήμαρχοι, γιατί είναι και αυτοί στον χώρο. Το τραβάνε και το προχωράνε. Ναι, ναι. Πρόσεξε πώς έρχεται. Το ένα όπλο πίσω από τα άλλα το μηχανισμό, έτσι. Η απόρριψη είναι ναι. Πάμε να δούμε τώρα και τι έχει γίνει με το ΤΑΦ Χυσίμα που παρετείται. Να το πει ο Γιάννης. Ναι, ναι, ναι. Και πώς τους καταθέτει τα λεφτά. Πάμε, Γιάννη. Για το καταρχήν πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε 5 λεπτά. Απεριόριστο. Ωραία. Για την κατακλείδη λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εφόσον όλοι γνωρίζουν οι πάντες, εδώ έχουμε και το χαρτί της επίσημης ενημέρωσης των 600 στον Άριο Πάγο. Είναι ενημέρωση όλος ο Άριος Πάγος. 26 Μαρτίου Αρτέμις ενημέρωσε για τα παγκόσμια ταμεία με το συγκεκριμένο έγγραφο όλη τη Βουλή, όλη την Ευρώπη, όλους τους θεσμούς, τον Άριο Πάγο, την κυβέρνηση, τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Άρα γνωρίζουν όλοι, κανείς δεν παίρνει θέση. Επίσημη δικαστική απόφαση μέσα στην Ελλάδα που επικυρώνει τα 600 δισεκατομμύρια για 67-650 κάρτες του 13. Έχουμε υπογραφές αξιωματούχων του Παπούλια, του Αλογοσκούφη και του Βασιλάκη στα παγκόσμια ταμεία με τους παγκόσμιους λογαριασμούς. Έχουμε πρόταση στο ΤΑΦ ΧΣΥΓΜΑ κατατεθειμένη ανέκλητη και ανεφόρον σαν φυσικό πρόσωπο για το ΤΑΦ ΧΣΥΓΜΑ 100 δισεκατομμύρια για να πεπλακεί όλος ο τραπεζικός τομέας και να υπάρχει ρευστότητα και να κινηθεί η οικονομία. Παρόλα αυτά πουλάνε με 37% έκπτωση με τις χαμηλότερες τιμές των 50 δις. Το ΤΑΦ ΧΣΥΓΜΑ που είναι ιδιωτικό μαγαζί. Πουλάνε περιουσία ελληνική. Έχουν απεμπολίσει την εθνική περιουσία και μέσω των τραπεζών πουλάνε τώρα την ιδιωτική περιουσία. Σπίτια, οικόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωράφια, τα πάντα. Έρχεται ο Αρτέμις λοιπόν σαν μηχανισμός πάλι και κάνει πάλι την επίσημη του πρόταση στο ΤΑΦ ΧΣΥΓΜΑ. Έχουμε λοιπόν ένα πακέτο σαν έθνος των Ελλήνων το οποίο είναι δικό μας. Δεν έχουμε ανάγκη κόμματα. Δεν έχουμε ανάγκη καμία χρηματοδότηση. Όλοι μας ζητάνε να κάνουμε κάτι να δανειστούμε. Μας κάνανε πέτες σε ένα μηχάνημα ATM να σηκώνουμε 60 ευρώ. Και ζητάμε τα δικά μας χρήματα. Επαιτίας στο ATM. Μας πουλήσαν τα πάντα. Επλέον πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει σαν Έλληνες να καταλάβουμε ότι ο μηχανισμός έχει στηθεί. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης είναι σε κάθε Δήμο. Είναι ο μηχανισμός νομικής και θεσμικής εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων. Μέσα από αυτό το μηχανισμό λοιπόν θα πάμε στον ανώτατο θεσμό, που είναι η συνέλευση του έθνους, των μετόχων, των ιδιοκτητών της πατρίδας μας και ό,τι περιέχει αυτή σαν πλούτο, λογαριασμούς, 600 δις, ΤΑΦ ΧΣΥΓΜΑ, παγκόσμια ταμεία, τα πάντα. Μετοχές της Ανατολής. Άρα με την Εθνοσυνέλευση κάνουμε καθολική κυριαρχία. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να άρουμε τις κατασχέσεις, να διαγράψουμε μνημόνια και να πάμε πλέον να αποπληρώσουμε, αφού κάνουμε ταμείο, ό,τι χρωστάμε. Θα το δούμε τι χρωστάμε. Άρα καλούμε όλους τους Έλληνες να μαζευτούμε σαν ιδιοκτήτες και να κάνουμε άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν έγινε ποτέ. Πρέπει το κράτος που είναι ο μηχανισμός να έρθει στα χέρια των αυτοκτόνων ηθαγενών Ελλήνων. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα ο μηχανισμός της χώρας. Ακριβώς. Ο μηχανισμός της χώρας είναι ενάντια στο έθνος. Μα δεν είναι δικός μας. Μα έχει παραιτηθεί από το 10 ιδιωτική εταιρεία. Με έδρα το Βερολίνο και με τόχους τους τραπεζίτες. Και εκεί παραδόθηκαν τα πάντα. Αυτά είναι τα φέκα, έτσι. Αυτά είναι χαρτιά. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα στη διάθεσή σας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι δικό μας. Τα δημοψηφίσματα είναι πυροτεχνήματα. Να αποφασίσουμε τι. Κάτι στο οποίο έχουν παραιτηθεί οι ίδιοι από την άρση της κατάσχεσης Ελλάδας. Δηλαδή τι, αποδεχόμαστε ότι έχει γίνει σφαγή μέχρι τώρα και τώρα διαπραγματευόμαστε να σφαχτούν το λεπτό 10-20 συνελληνές. Με λίγα λοιπόν, λόγια. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να μαζευτούμε στα γραφεία της Ελλήνων Συνελεύσης. Είναι ο μηχανισμός, το ξαναλέω, και να πάμε σε Εθνοσυνέλευση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχουμε όλα τα επίσημα έγγραφα, είναι όλα στη διάθεση των Συνελλήνων. Άρα τους καλούμε όλους να αποδείξουμε για ακόμη μία φορά και με αυτό κλείνω. Ότι είμαστε το έθνος που όταν στριμώχνεται με την πλάτη στον τοίχο γεννά ήρωες. Ιδού η Ρόδος λοιπόν, ιδού και το πείδημα.
Να είστε καλά. Έχουμε υποχρέωση όλοι να περάσουν από τα γραφεία, να ενημερωθούν και να πάρουν θέση. Το χρωστάνε στους εαυτούς τους, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Δεν έχουν το δικαίωμα να δρανήσουν κανένας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Εμείς είστε καλά. Εντάξει.